πόρτες ανοιχτά του Πρωταρά πραγματοποιεί τον Μπαρμπαρός. Μάλιστα, σε μια πρωτοφανή ενέργεια, πλήρωμα των υποστηρικτικών σκαφών του τουρκικού ερευνητικού, προσέγγισε ελληνοκύπριους ψαράδες. Συγκεκριμένα, φουσκωτή βάρκα με 4 μέρη του πληρώματος του συνοδευτικού Μπράβο Σαπόρτες, προσέλκυσε το αλιευτικό σκάφος Ειρήνη του Φρίξου Θαλασσέτη, ο οποίος παρέα με τον φίλο του ψάρευαν τόνους. Στις 7 και 4, πρόσεξα έναν κόκκινο φουσκωτό να γίνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος μας. Κατευθύνθηκε αμέσως πάνω μας. Όταν ήταν σε περίπου απόσταση 40-50 μέτρα από εμάς, άρχισαν να φωνάζουν και να κουνούν επιθετικά τα χέρια τους. Άρχισαν να φωνάζουν να φύγουμε, να φύγουμε. Προσπάθησαν με το σκάφος και με υποδείξεις να μας παρασύρουν προς πορεία, προς τα κατεχόμενα. Οι 4 άνδρες που επέμβαιναν στο τουρκικό φουσκωτό, αφού σταμάτησαν τις μανούβρες, πλησίασαν το σκάφος. Άρχισαν να φωνάζουν «What are you doing, what are you doing» στα αγγλικά και άρχισαν να κουνούν ένα χαρτί, μια στίβα χαρτιών την οποία κρατούσα. Και άρχισαν να φωνάζουν «Just information, just information». Οι ελληνοκύπριοι ψαράδες κατέγραψαν και ένα τεχνικό βίντεο. Σε αυτό φαίνεται σε κοντινή απόσταση από το σκάφος τους και το τουρκικό ερευνητικό. Το 7-σελίδο έγγραφο που έδωσαν τα μέλη του Μπαρμπαρός είναι γραμμένο σε 4 γλώσσες. Αγγλικά, τουρκικά, αραβικά και ελληνικά. Και σε αυτό καταγράφονται οι κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Στο έγγραφο αναφέρεται πως τον Μπαρμπαρός, που θα πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή μέχρι 30 Ιουνίου, θα ρημουλκίσει 8 σεισμικά καλώδια μήκους 6.000 μέτρων σε βάθος από 0 έως 20 μέτρα. Τέλος, αφού καλεί τα αλιευτικά σκάφη να είναι προσεκτικά για αποφυγή ατυχήματος, παραθέτει τηλέφωνα επικοινωνίας ενώ ευχαριστεί πολύ για τη συνεργασία. Η πορεία του αλιευτικού σκάφους του Φρίξου Θαλασσέτη, ο οποίος ανέφερε πως είναι ειδικός σε θέματα υδρογων ανθράκων, φαίνεται πως ήταν εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων, 6 με 7 ναυτικά μίλια από τη στεριά. Στο έραση τεχνικό βίντεο που κατέγραψαν οι δύο άντρες, το τουρκικό Μπαρμπαρός διακρίνεται 2 περίπου ναυτικά μίλια μακριά από αυτό, δηλαδή 9 συνολικά μίλια μακριά από τον Πρωταρά. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχα επικοινωνήσει με τον ασύμματο με τις αρχές. Προσπάθησα να ζητήσω βοήθεια από την ακτοφυλακή του Πρωταρά, καθώς και από το Κύπρος Ράδιο να τους ενημερώσω για το περιστατικό. Οπότε, τη στιγμή που συνέβαινε το περιστατικό, οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί. Η απόσταση που είχαμε από την ακτή ήταν τέτοια που δεν θα επέτρεπε να επέμβει άμεσα η δική μας ακτοφυλακή. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία, ενώ κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στον Α πως η ιστορία αυτή δεν βοηθά καθόλου τη διαδικασία των συνομιλιών που ξεκινά σε μερικές μέρες.